Να ανοίξουμε την κουβέντα, να δούμε τι λένε και οι ειδικοί, Παύλο. Ακριβώς. Έχουμε μαζί μας μέσω Skype τον κύριο Θεόδωρο Λιόλιο, καθηγητή πυρηνικής φυσικής και οπλικών επιστημών και διευθυντή του τομέα φυσικών επιστημών και εφαρμογών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Διεθνούς Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Λιόλιο, για να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, τι μας δείχνει αυτή η επίθεση που εξαπέλυσε χθες το βράδυ το Ιράν κατά του Ισραήλ? Καταρχήν να σας πω ότι από το πρωί ακούω ανακρίσεις σε θέματα βαλιστικών πυράβλων από άτομα που δεν γνωρίζουν την φυσική των βαλιστικών πυράβλων. Όσον αφορά τους υπερυπερηχητικούς πυράβλους, σας καλώ πριν πω σε επιστημονικά επιχειρήματα να συγκρίνετε την πρόσφατη επίθεση του Ιράν με τη χθεσινή, για να διαπιστώσετε ότι οι τροχές των βαλιστικών πυράβλων είναι παρόμοιες. Ένας υπερυπερηχητικός πύραυλος κάνει ελιγμούς. Θα παρατηρήσετε λοιπόν μακροσκοπικά στα βίντεο που υπάρχουν πλέον στο διαδίκτυο ότι υπάρχει μια τροχιά προβλέψιμη. Προβλέψιμη τροχιά σημαίνει βαλιστική τροχιά, δηλαδή ο πύραυλος, η κεφαλή του που εισέρχεται πλέον στην ατμόσφαιρα, κινείται με τον ίδιο τρόπο που κινείται μια πέτρα. Γι' αυτό ονομάζεται και βαλιστικός, γιατί πρέπει με την επίδραση βαρύτητας. Ο υπερυπερηχητικός πύραυλος κάνει ελιγμούς. Δηλαδή, κινείται, κάνει στροφές, κάτι σαν το Matrix, αν έχετε δει την εκπομπή. Η πύραυλη λοιπόν που βλέπουμε είναι η παλιότερη πύραυλη που είδαμε. Άρα, το διακύβευμα του υπερυπερηχητικού πυράβλου, που δεν έχουν καλά-καλά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υπερυπερηχητικό, hypersonic missiles, όπως λέμε. Ένα το κρατούμε. Άρα η χθεσινή επίθεση λέτε ότι έγινε με τους συμβατικούς παλιούς βαλιστικούς πυράβλους. Τα βίντεο που βλέπω εγώ από χθες το βράδυ έχουν την τροχιά που σας είπα προηγουμένως και σας καλώ, επεκαλούμε την κοινή λογική για να το αντιληφθείτε. Ο υπερυπερηχητικός λοιπόν κάνει ελιγμούς. Αυτό που είδατε δεν κάνει. Αυτό που βλέπετε να εισέρχεται είναι μια μορφή, ένας διάτονας τέρας. Όπως ακριβώς μπαίνει ένας κομίτης φλεγόμενος, αυτά είναι που βλέπετε τώρα που μπαίνουν στο εσωτερικό. Θα σας δείξω στη συνέχεια βίντεο για να καταλάβετε πώς έγινε η αναχαίρεση. Πίσω μου βλέπετε ένα μεγάλο βαλιστικό πύραυλο της προηγούμενης επίθεσης του Ιράν. Είναι ενός σταδίου, με υγρά και στερεά κάψιμα, κάτι που δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά να σας πω ότι οι πύραυλοι που αναφέρθηκαν, Φατάχ 1 κτλ., αν μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι δεν έχουν το πυρηνικές των χιλίων χιλιόμετρων που απαιτείται για να φτάσει κανείς στο Ισραήλ. Αρχίζουμε λοιπόν με απλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και απορρίπτουμε διάφορα επιχειρήματα που ακούω από το πρωί. Να πάμε λίγο στην οθόνη. Εγώ θα φύγω λίγο για να σας δείξω ακριβώς πώς δούλεψε το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φεύγω εγώ από την οθόνη. Δείτε, μετά την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου, ο κόκκινος είναι από το Ιράν, τα συστήματα του ΝΑΤΟ, της αντιβαλιστικής ασπίδας, εδώ βλέπουμε την εκτόξευση, εντόπισαν δορυφορικά τον πύραυλο από τη στιγμή της εκτόξευσης, από την φάση της προώθησης δηλαδή. Μετά τον δορυφορικό εντοπισμό δόθηκε σήμα σε όλο το σύστημα της αντιβαλιστικής ασπίδας, καθώς επίσης και στο Ισραήλ, ώστε να αρχίσει η αναχέτηση. Η αναχέτηση ξεκινάει με εντοπισμό της θέσης, όπως βλέπετε, και το σύστημα, εδώ θα το κρατήσω λίγο, το σύστημα ονομάζεται Theater High Altitude Anti-Ballistic Missile Defense, δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει ξηρά θάλασσα, μιλώ για το αμερικανικό σύστημα που αναχέτησε πολλούς από αυτούς τους πυράβλους, εντοπίζει λοιπόν συνεχώς τη θέση του πυράβλου, επίσης προσδιορίζει προσεγγιστικά το σημείο πρόσκρουσης, ώστε αρκετοί από αυτούς τους πυράβλους να απορριφθούν. Δεν χρειάζεται να καταρριφθούν όλοι. Όσοι πάνε στη θάλασσα, στην έρημο ή σε ακατοίκητες περιοχές, συνήθως αγνοούνται για να μπορέσει το σύστημα να αντιμετωπίσει τα άλλα επικίνδυνα συστήματα. Καθώς κινείται λοιπόν ο βαλιστικός πύραυλος προς το Ισραήλ, κινείται και ένα αντιβαλιστικό βλήμα, συνήθως από τα πλοία που βρίσκονται στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να τον αναχαιτήσει. Συνεχίζω λίγο, θα τελειώσω με το σύστημα του ΝΑΤΟ, της αντιβαλιστικής ασπίδας, για να πάμε λίγο στο σύστημα του Ισραήλ, στο περιβόητο σύστημα RO3 που βλέπετε εδώ. Η διαφορά του με τα συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι δεν εκτοξεύεται πύραυλος στη φάση της πρόσκρουσης και καταστροφής. Είναι ένα σύστημα θανατηφόρο, ονομάζεται Kill Vehicle, δηλαδή εκτοξεύεται ένα πυραυλικό σύστημα ώστε να φτάσει ψηλά στο στόχο. Εδώ είναι το σύστημα THAAD που σας είπα πριν, ένας πύραυλος του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αντίστοιχα το σύστημα, το Kill Vehicle του Ισραήλ, αυτό που βλέπετε εδώ, τρέψτε μου λίγο να το τρέξω μπροστά για να το δείτε, αυτό ακριβώς το σύστημα, το οποίο στην πορεία κάνει ελιγμούς καθώς πλησιάζει στο στόχο,
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να προσκρούσει πάνω στο στόχο όταν είναι εκτός της ατμόσφαιρας ή κατά την επανείσοδο. Είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Αυτό είναι το σύστημα ARO του Ισραήλ, το λεγόμενο Kill Vehicle. Δεν θα πάω σε... Εδώ βλέπετε την αναχέτηση. Θα μείνω λίγο εδώ και θα σας... Κύριε Λιόλιο, λειτουργήσε αυτό το σύστημα χθες, γιατί είδαμε αρκετούς πυράβλους να εξουδετερώνονται, ιρανικούς, αλλά είδαμε και πολλούς να χτυπούν στόχους στο έδαφος του Ισραήλ. Πολύ σωστά. Ξέρετε, το αντιβαλιστικό σύστημα τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών του ΝΑΤΟ όσο και το Ισραήλ έχουν μια ευστοχία που ξεπερνάει το 90%, αλλά δεν φτάνει το 100%. Αυτό σημαίνει ότι αν εκτοξευτούν 100 βαλιστικοί πύραυλοι, ίσως 10 από αυτούς ή και περισσότερο να επιβιώσουν. Επίσης, θέλω να σας πω κάτι. Παρατηρήστε πλέον στα βίντεο που βλέπετε ότι ναι, μεν έχουμε μια ανάφλεξη στον αέρα, μια αύξηση της φωτεινότητας που σημαίνει ότι υπήρξε προσπάθεια αναχέτησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναχαιτίζεται ο βαλιστικός πύραυλος. Στην αντιβαλιστική άμυνα έχουμε δύο στάδια. Έχουμε mission kill, καταστροφή της αποστολής, όπου η κεφαλή συνεχίζει την πορεία του, δηλαδή προσκρούει η άμυνα που χρησιμοποιούμε, προσπαθεί να καταστρέψει τον πύραυλο, αλλά τελικά φεύγει η κεφαλή και χτυπάει κάπου. Και έχουμε και warhead kill, που είναι 100% καταστροφή, όπου η κεφαλή καταστρέφεται στον αέρα. Αρκετές από αυτές τις κεφαλές πάντα προσκρούν στο έδαφος. Και η αντιβαλιστική άμυνα που χρησιμοποιεί και η Ουκρανία και η Ρωσία, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχουν, μετά την πρόσκρουση του αμυντικού συστήματος με τον στόχο που είναι το εισερχόμενο, η κεφαλή συνεχίζει και οι μεν ισχυρίζονται ότι επίτηδες ο επιτιθέμενος ήθελε να χτυπήσει νοσοκομείο ή σχολείο, ενώ οι άλλοι λένε ότι φταίνε τα αντιβαλιστικά συστήματα των... Άρα, κύριε Λιόλιο, οι εκρήξεις που έγιναν στο έδαφος του Ισραήλ ήταν αποτέλεσμα κομματιών αυτών των πυράβλων που είχαν μάλλον αναχαιτιστεί. Όχι απαραίτητα, ήταν συνδυασμός. Δηλαδή, ήταν κεφαλές που γλίτωσαν, ενώ έγινε μια επιτυχής προσπάθεια αναχαίτησης όσον αφορά την αποστολή, και υπήρχαν και κεφαλές οι οποίες επιβίωσαν από την αστοχία που έχει η αντιβαλιστική ασπίδα του ΝΑΤΟ και το σύστημα ARO του Ισραήλ που σας εξήγησα προηγουμένως, που μοιραία προκάλεσε κρίξεις στο έδαφος. Προσέξτε τώρα, το Ισραήλ δεν είναι... Κύριε Λιόλιο. Ήξουν... Μ' ακούτε? Τώρα σας ακούμε. Ναι. Το Ισραήλ δεν πιστεύω ότι θα δείξει τα σημεία της καταστροφής, τους κρατήρες που δημιουργήθηκαν, γιατί αυτό δίνει πληροφορίες στον αντίπαλο όσον αφορά την ευστοχία και την καταστροφικότητα των πυράβλων. Δεν το κάνει. Το Ισραήλ κινείται έξυπνα σε θέματα επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από αυτούς τους βαλιστικούς πυράβλους, τις οποίες ενδεχομένως δεν θα δούμε. Πλην όμως το σύστημα το υπερυπερηχητικό που αναφέρθηκε δεν προκύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω της... Τι πύραυλοι, κύριε Λιόλιο, αν διαβάσει κανείς αναφορές ειδικών όπως εσείς, Βρετανών ή Αμερικανών, μιλούν συγκεκριμένα. Λένε για Σαχέπ 3, παραλλαγές του Σαχέπ 3, για παραλλαγές του Φατάχ 1. Αν δεν είναι όλα αυτά, τι είδους πύραυλοι είναι? Τι βαλιστικοί πύραυλοι είναι? Γιατί έχουν ονομασία? Γιατί γνωρίζουμε ότι έχουν συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα και λένε κάποιοι ότι οι πύραυλοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν είναι κάτι σαν εξελιγμένοι σκουντ της περίοδου της Σοβιετικής Ένωσης. Βεβαίως. Αυτό είναι. Οι πύραυλοι σκαντ λοιπόν που αναφέρατε στη συνέχεια εξελίχθηκαν και για παράδειγμα το σύστημα Φατάχ που συναντάμε συχνά, το οποίο έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα βεληνικές, είναι μια παραλλαγή, μια εξελιγμένη μορφή του σκαντ. Τα συστήματα μεσαίου βεληνικούς, δηλαδή γύρω στα 1000 χιλιόμετρα, 1 με 2000 χιλιόμετρα, είναι συστήματα SCAD που εξελίχθηκαν. Τα μεγάλα συστήματα όμως, όπως είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου, είναι εξέλιξη του Νοντόγκ, της Βορείου Κορέας, γιατί και από εκεί έχουν πάρει τεχνολογία. Ξέρετε, για το αρχή πιστεύω ότι είναι λίγο αδιάφορο να δώσουμε ένα όνομα στον πύραυλο, όσο το να δώσουμε τη γενική του τεχνολογία. Και να δούμε, το συζητάμε όλα αυτά κύριε Λιόλιο, για να δούμε τι εικόνα υπάρχει για την επιχειρησιακή δυνατότητα του Ιράν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς αυτό είναι. Γιατί... σε αυτό που ακριβώς είδαμε χθες, αν υπάρχουν... Σωστά, είναι άλλα... αυτό που βλέπετε πίσω μου. Γιατί είναι αν απαντήσει ο Ισραήλ, θα ξαναπατήσουν οι Ιρανοί. Μπορούν να το ξανακάνουν, αυτό είναι το θέμα. Ναι, φαντάζομαι η λογική σκέψη που κάνετε, μα πόσους έχουν? Εκατοντάδες, χιλιάδες, δεν θα τελειώσουν αυτοί ποτέ? Κοιτάξτε να δείτε. Το σύστημα των βαλιστικών πυράβλων που βλέπουμε τώρα είναι σχετικά πρωτόγονο. Αν αυτά έχει το Ιράν, γιατί αυτά έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα,
είναι τα παλιά συστήματα, τα βαλιστικά που είχε το Ιράν, τα οποία αναχαιτίζονται σε κάποιο βαθμό. Αν όμως έχει υπερυπερηχητική τεχνολογία, που δεν την έχω δει εγώ ακόμη στα βίντεο, σημαίνει Ρωσία. Δεν μπορεί το Ιράν να αναπτύξει μια τόσο υπερσύγχρονη τεχνολογία Matrix, ώστε να αποφύγει το σύστημα Arrow 100% ή το σύστημα της αντιβαλιστικής ασύλδας του ΝΑΤΟ. Να δούμε τα επόμενα βίντεο, θα δούμε τους ισχυρισμούς, μέχρι τώρα δεν τους βλέπω. Και αντίστοιχα τώρα, κύριε Λιόλιο, οι δυνατότητες του Ισραήλ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου ζυγίζει αποφάσεις για το πώς θα απαντήσει. Ποιες είναι? Είναι μεγαλύτερες από ανεξαρτήτως του οπλοστασίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Το Ισραήλ, κοιτάξτε, δεν μπορεί, έχει κλείσει ο εναέριος χώρος της Ιορδανίας, από τη Συρία επίσης το ίδιο. Δεν νομίζω να επιτρέψει η Τουρκία και η Ελλάδα ίσως να περάσουν τα αεροσκάφη του Ισραήλ, γιατί οι δρόμοι είναι συγκεκριμένοι. Ή θα περάσει από τη Μεσόγειο, Ελλάδα-Τουρκία, Κύπρος-Ελλάδα-Τουρκία, ή θα περάσει από Συρία ή Ιορδανία για να πάει με αεροσκάφη, λέω. Και οι δρόμοι αυτοί υποτίθεται είναι κλειστοί. Αν ναι. Τώρα χρησιμοποίησε την αντιβαλιστική ασύλα των ΗΠΑ και κατέληψε πολλούς πυράβλους του Ιράν χτες. Αν λοιπόν η Ιορδανία ξαφνικά επιτρέψει στα Ισραηλινά αεροσκάφη να επιτεθούν στο Ιράν, τότε έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική των Αράμων και θα πρέπει να ξαναδούμε ολόκληρη την άποψη γενικότερα για την συμμαχία των Αράμων στην περιοχή. Και έχουμε και τελείως διαφορετικά δεδομένα στην περιοχή και πολεμικά και γεωπολιτικά μετά. Όπως είδαμε πρόσφατα που απάντησαν στο Ιράν, στη μεγάλη επίθεση του Ιράν με πυράβλους, θα απαντήσουν πάλι με βαλιστικούς πυράβλους καταρχήν, ενώ τα αεροσκάφη, αν περάσουν, σημαίνει συμμαχία με τις χώρες που ανέφερα. Δηλαδή, Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία, που είναι, ακούγεται αδιανόητο λίγο, Συρία, Ιορδανία, που θα επιτρέψουν την επίθεση με αεροσκάφη. Αυτό να το δούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Βαλιστικοί πυράβλοι προφανώς, με άνεση, το είχαν κάνει και την προηγούμενη φορά. Θα πρέπει να χτυπήσουν με βαλιστικούς πυράβλους. Έχει τέτοια συστήματα το Ισραήλ. F-400 θα έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν για να μπορέσει να τους αναχαιτήσει. Αυτή είναι η αντιβαλιστική άμυνα του Ιράν, η οποία με άμεση μπορεί να καταρρύψει και τα F-16 ή τα F-15 ή ό,τι συστήματα έχουν οι Ισραηλοί, βέβαια, αν πάνε εκεί. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οι οποίες μπορεί να βληθούν με τους βαλιστικούς πυράβλους του Ισραήλ και να έχουμε ένα γενικευμένο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν εκεί, ξέρετε, και εργοστάσια εμπλουτισμού. Κύριε Λιόλιο, ναι, αν φτάσουμε εκεί, νομίζουμε ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα για να. Δεν θα μιλάμε καν εδώ. Πάμε να δούμε, κύριε Λιόλιο, μαζί σε αυτό το σημείο έναν χάρτη που δείχνει τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο στον εναέριο χώρο πάνω από τις περιοχές. Βλέπουμε, όπως μας είπατε και εσείς, ότι πάνω από τη Συρία και το Ιράκ και το Λίβανο, αυτή τη στιγμή ο εναέριος χώρος είναι σχεδόν άδειος. Δεν πετάει τίποτα, λέει ο κοινός. Βέβαια. Και ανακοίνωσε η Ιορδανία ότι έχει απαγορεύσει την ενέργεια κυκλοφορία. Κοιτάξτε, η Ιορδανία χαμηλά εκεί. Βλέπετε ότι πολύ ωραίος ο χάρτης που δείχνει. Δείχνει ότι είναι κενός ο χώρος. Δεν το πιστεύω ότι θα το επιτρέψουν αυτό. Αλλά να δούμε όμως, σας είπα και πάλι, τι θα γίνει στην Μεσόγειο. Μάλιστα. Κύριε Λιόλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες επισημάνσεις.